συστήματα υγείας δοκιμάζονται. Στην οικονομία, τα δεδομένα και οι μέχρι σήμερα εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις θα είναι μεν παροδικές σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά τελικά θα είναι πολύ πιο σημαντικές και επώδυνες από τις αρχικές εκτιμήσεις. Απαιτείται συνεπώς από όλους μας ψυχραιμία, εγρήγορση και προνοητικότητα. Η κυβέρνηση μεθοδικά και υπεύθυνα αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών, σε απόλυτο κυβερνητικό συντονισμό, αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εδράζονται σε 4 πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών. Έχει τεθεί στη διάθεση της κυβέρνησης ο μηχανισμός της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Διοικητή γι' αυτό, για άμεση επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες αναφορικά με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου που αφορούν τον κορονοϊό. Έχει ήδη αποσταλεί μέσω της ΑΔΕ εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας προς όλους φορολογούμενους ενημερωτικό υλικό για τον ιό και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δεύτερος πυλώνας, πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας. Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται άλλωστε και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού. Τρίτος πυλώνας. Πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σήμερα μόνο δεν είναι εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων γιατί είναι στο Βερολίνο. Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία. Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλειών θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της απασχόλησης. Σήμερα, από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, σε απόλυτο συντονισμό, παρουσιάζουμε την πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων. Μέτρα όπως είναι η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερες από 10 ημέρες, η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΗ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεως τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερες από 10 μέρες, αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές φόρες και τις ρυθμίσεις αυτών, για τα οποία θα μιλήσει ο συνάδελφος υπουργός κ. Βρούτσης, προσθέτοντας τις πρώτες ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας και η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, θα μιλήσει εκτενέστερα και ο κ. Κυλακάκης γι' αυτό, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από διάφορες πηγές, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, τέταρτος πυλώνας, πρωτοβουλίες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναλυφθούν έγκαιρα συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις. Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδος, θα πρέπει να αναλυφθούν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και, όπως είπα πριν, και στην πραγματική οικονομία. Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης ρευστότητας και διαφύλαξη απασχόλησης. Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν ως προς τις συγκεκριμένες και σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις και περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τέτοιες πρωτοβουλίες που θα συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των τριών συναρμόδιων υπουργείων θα κατατεθούν προς συζήτηση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Απαιτείται από όλους μας ενημέρωση, νυφαλιότητα, προνοητικότητα και ορθολογισμός. Σας ευχαριστώ πολύ και ο κ. Βρούτσης έχει το λόγο. Λοιπόν, σε απευθεία συνδέση με το Υπουργείο Οικονομικών, παρακολουθήσαμε τον